άλλη δυσκολία να πει κανείς τι να πει κανείς για 30 χρόνια σε μερικά λεπτά. Και μερικές πινελιές μόνο και μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα μπορώ να πω για να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα παιδιά γιατί παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή εικόνα της διαχρονικής ιστορίας του σχολείου και πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία που καλό είναι να παραμείνουν για τους επόμενους. Λοιπόν, κάποιες εικόνες που σας είπα, όπως σας έχω καταγράψει, μία από αυτές είναι η λίγη του Πολυβλαδικού Λυγείου, που είναι, να σας πω δύο κουβέντες, γιατί είναι να δείτε πώς πάνε τα εκδοτικά πράγματα στην Ελλάδα. Το καιρό εκείνο που δούσαν τα Πολυβλαδικά Λυγεία, 25 περίπου ήταν, υπήρχε μια επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, ενταγμένη στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη που λέγαμε τότε, με σκοπό την ενίσχυση και την επέκταση του θεσμού. Στην επιτροπή αυτή, που ήταν σύμβουλοι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργού, πήγε ένας διευθυντής από τα 25 πολυκλαδικά που ήταν στην Ελλάδα, που ήμουν εγώ. Πηγαίνατε λοιπόν στην Αθήνα κάθε μήνα, με σκοπό να κάνουμε την εισήγηση και επέκταση και ενδυνάμωση του θεσμού και επέκταση. Αφού παραδώσαμε λοιπόν τη δουλειά μας στο Υπουργείο στον ΑΣΕΝ, μετά από δύο μήνες βγαίνει τα καταργή. Δεν κατάφερα έπειτα να μάθω, αν και ρώτησα επόμενους υπουργούς παιδείας, ρε παιδί μου, ποιος ήταν αυτός που εισηγήθηκε την κατάργηση του θεσμού των πολυκλαδικών. Το οποίο την απάντηση την πήρε μαζί του στον τάφο του. Δεν μάθαμε ακόμα ποιοι εισηγήθηκαν. Ένα θεσμό που ήταν τόσο πρωτοποριακό για την εποχή του, που θεωρείται τότε ρουσφέτη, αν ένα νομός, μια πρωτεύουσα νομού, αποκτήσει πολυκλαδικό. Να σας πω μόνο το Ηράκλειο κατάφερε τα δύο τελευταία χρόνια πριν, ήταν και ο καημός τους, πριν τελειώσει το πολυκλαδικό θεσμός, να δημιουργηθεί στη βάση που άρχισαν να εργάζονται. Και τα άλλα αναφέρθηκαν τα παιδιά, θα μείνω σε κάποια που δεν τα βρήκαν. Είχαμε οργανώσει εβδομάδες, μία για τους Έλληνες από άλλα μέρη της Ελλάδας που είχαν συλλόγους εδώ στα Χανιά, Ρουμελιώτες, Κύπριους, όλους. Και άλλη μία εβδομάδα για τους ξένους που έχουν συλλόγους στα Χανιά, από Αλβανούς μέχρι Φιλιππινέζους μέχρι όλους, οι οποίοι παρουσίασαν το πρόγραμμά τους στη μουσική τους από το ραδιοφωνικό σταθμό και στο τέλος την ιστορία του πατρίδας τους, στο τέλος έγιναν εδώ και εδώ μέσα και απ' έξω με τα φαγητά της πατρίδας τους. Μεγάλες πάγκοι, μεγάλα αυτά με φαγητά. Κακώς καταργήθηκε νομίζω ο ραδιοφωνικός σταθμός, γιατί ήταν ένας τρόπος έκφρασης των μαθητών και συζητήσεις για διάφορα θέματα. Του Δημήτρη του Λουπασάκη και του Γιώργου του Κουμή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά από την καρδιά μας που μας συντροφεύσετε σε αυτό το συναρπαστικό και ενδιαφέρον ταξίδι δεκαετίες αυτές. Και να μας συγχωρέσετε τη συγκίνηση. Για τους δυο πρώτους διευθυντές, τον Ανδρέα τον Μαραγκάκη και τον Μιχάλη τον Σαραβελάκη, θα το πω. Ο Ευτύχης που έχει στήσει το καζάνι για τη σηκωδιά πάλι απάνω, όπως το έκανε και εδώ,
θα είναι και οι δύο διευθυντές οι πρώτοι και καθηγητές, δυστυχώς και μαθητές που δεν είναι πια μαζί μας. Και θα είμαι σίγουρος ότι θα ενώσω τα χειροκροτήματά τους με τα δικά σας. Ευχαριστώ.